πούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Τζανακόπουλο, ο οποίος είναι αισιόδοξος ότι αύριο στο Eurogroup θα υπάρξει εξέλιξη. Σας είπα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει εξέλιξη και να υπάρξει και λύση. Μάλιστα. Και κύριε Τζανακόπουλε. Μπορεί να περιγραφεί το περιεχόμενο της συμφωνίας με αριθμούς. Για να ξέρουμε και εμείς τι μας γίνεται. Γιατί μέχρι τώρα παίζουμε την κολοκυθιά. Εγώ δεν λέω από τις κουμπάρες, θα πω την κολοκυθιά που είπε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή τι. Ρωτάμε ποια είναι τα μέτρα, ποια είναι τα αντίμετρα και λέει τα έχετε δει. Γιατί κάνετε κριτική πάνω σε κάτι που δεν έχετε δει. Θέλουμε λοιπόν να γνωρίζουμε ποια είναι τα μέτρα και ποια είναι τα αντίμετρα. Στην κοινωνία, Αντώνιο. Ωραία, γιατί τώρα, έχω και πληθώρα ερωτημάτων. Για την κοινωνία που λέει ο Γιώργος. Εδώ ασχολούμενη εκπομπή με τα θέματα της κοινωνίας κάθε μέρα. Ένα από τα ζητήματα είναι αυτή η υπέρμετρη υπερφορολόγηση. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι απλό. Να σας πω κάτι, είσαστε καπνιστής. Γιώργο. Διαπιστώσατε, μισό λεπτό. Διαπιστώσατε ότι από την αρχή του χρόνου η τιμή στα τσιγάρα ανέβηκε 20 λεπτά και στη συνέχεια άλλα 30. Το πακέτο που έκανε 4 ευρώ πήγε στα 4,5. Το 91% από αυτό είναι φόροι. Το 91% είναι φόροι. Τα 4,10 είναι φόροι. Έχετε δει το λογαριασμό της ΔΕΗ. Είναι διπλάσια η πληρωμή από την κατανάλωση του ρεύματος. Με όλα αυτά τα περίεργα, οίκο, μήκο, σήκο, ΕΔΜΙΕ, ΑΤΜΙΑ και πάνω σε αυτά, ΦΠΑ 24%. 13 και 24, έχει δύο. Είναι στην ΕΙΔΑΠ. 13 και 24, έχει σε άλλα είναι 23 και σε άλλα 13 και σε άλλα 24. Νομίζω δεν είναι στην κατανάλωση του ρεύματος. Και η ΕΙΔΑΠ είναι 13%. Και η ΕΙΔΑΠ νομίζω ότι, αλλά εν πάση περιπτώσει, μην... Να σας πω για το φόρο στο φόρο που πληρώνουμε στο λογαριασμό του τηλεφώνου. Τέλος και στο τέλος σου βάζουν και το φόρο. Σου βάζουν και το φόρο. Να σας πω στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών με την αύξηση του ΦΠΑ. Ακούστε, έχει μειώσει την κατανάλωση. Κανένας δεν αρνείται ότι ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής όπως και αυτό που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015 έχει τέτοιου τύπου χαρακτηριστικά. Τον Ιούλιο του 2015. Δεν μας το είχατε εξηγήσει. Τι δεν σας είχαμε εξηγήσει, κύριε Παπαδάκη. Δεν μας είχατε εξηγήσει. Γραφότανε μέσα στη συμφωνία ότι, θα ότι 1%. Θα... Ακούστε. Ακούστε. Ακούστε τώρα. 1% από το ΦΠΑ, 1% από το ασφαλιστικό και 1% εξοικονόμηση από άλλα δημοσιονομικά μίλα και για μείωση του αφορολογίου που είπε ο κύριος Μπαλάφας. Ακούστε. Ο κύριος Μπαλάφας είπε ότι περιγράφεται η μείωση του αφορολογίου. Στη συνέχεια. Και ο κύριος Τσακαλώτος είπε ότι είναι λόγος. Είναι κόκκινη γραμμή, ναι. Η μείωση κάτω και από τα 8.600 σας λέω, και το πάτε 5.600. Παρά το γεγονός ότι η δημοσιονομική πορεία της χώρας δεν το απαιτεί, έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, έχοντας πάρει το δικαίωμα βέτο από τη Γερμανία και την Ολλανδία και λέει αν δεν γίνει αυτό δεν υπάρχει πρόγραμμα. Λοιπόν, επομένως, κάθε ένας εδώ πρέπει να αναλογιστεί τις ευθύνες του. Δεν μπορεί και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Βεβαίως. Τις ευθύνες του απέναντι στο λαό. Και την πίτα ολόκληρη. Αντώνη. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Γιατί μέχρι τώρα τι μας λέτε. Και την πίτα ολόκληρη μέχρι και τώρα το σκύλο χορτάτο δεν μπορούμε να το λέμε. Μας λέτε τι σας λέω λοιπόν ότι εμείς. Και σας λέω τι ζητάει η κοινωνία όμως, κύριε. Και εγώ σας απαντώ ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία ευθύνη. Να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση και να την ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν τον Δουνουτού με δικαίωμα βέτο ζητάει από τον Οκτώβριο του 2016 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα και αυτό το οποίο καταλήγουμε το Φλεβάρι είναι ότι θα πάρθουν 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα αλλά την ίδια στιγμή θα υπάρχουν και 4,5 δισεκατομμύρια μέτρα ελάφρυνσης. Πούντα, να τα δω. Αυτά, όταν έρθει η συμφωνία και όταν έρθει στη Βουλή, θα τα δείτε. Γιατί αυτά, και θα, αν, είναι και τα συσίτια, αν είναι τα συσίτια που είδαμε από τη Θεσσαλονίκη, ναι. Δεν είναι αντίμετρο αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν είναι, γιατί δεν είναι αντίμετρο το να στηριχθούν κοινωνικές παροχές με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Είναι δεν μπορεί, αντίμετρο. Να είναι, μπορεί να μην είναι αντίμετρο. Να σας κάνω αριστερή κριτική. Είναι αριστερή αντίληψη αυτή να λέτε ότι εγώ θα φέρω σε δυσμενέστερη θέση τον ελληνικό λαό, αλλά θα του δίνω μια τσάντα πορτοκαλιά. Μα τι λέτε, δεν είναι αριστερή αντίληψη. Δεν πρόκειται περί αυτού. Δεν πρόκειται περί αυτού. Η στήριξη του κοινωνικού κράτους με μια σειρά από πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν να κάνουν. Για την ακραία φτώχεια. Για την ακραία φτώχεια. Γιατί ο άλλος για ένα ευρώ δεν παίρνει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Για τους ανθρώπους οι οποίοι το έχουν περισσότερη ανάγκη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι το εξής. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή μια ευθύνη. Να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση με δεδομένο το γεγονός ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θεωρείτε ότι είναι ναι σε όλα. Σας ξαναλέω. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζήταγε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα.
και καταφέρνουμε να φέρουμε μια συμφωνία η οποία έχει και μέτρα και αντίμετρα. Αν αυτό εσείς θεωρείτε ότι είναι ναι σε όλα, τότε εγώ, με συγχωρείτε, δεν μπορώ να αντιπαρατεθώ. Μα όταν μειώνεται, κύριε Υπουργέ, το αφορολόγητο σε μια χώρα που είμαστε η μοναδική σχεδόν της Ευρώπης που με τεκμαρτό υπολογισμό φορολογείται ο ένας πολίτης. Όταν μειώνονται οι συντάξεις. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Αν αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση πει ότι εγώ δεν δέχομαι τίποτα από όλα αυτά τα οποία ζητάει το Δουνουτού, ξέρετε τι θα γυρίσετε να μου πείτε? Ότι δεν θα έχουμε συμφωνία και θα καταστραφεί η χώρα. Επομένως, πρέπει κάθε φορά η κριτική να προσανατολίζεται και να γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος έχει και μια λογική συνοχή. Να το δεχτώ αυτό. Σας λέω λοιπόν. Με μια προϋπόθεση, να δεχτείτε κι εσείς κάτι άλλο. Εσείς, όταν πήρατε την εντολή από τον ελληνικό λαό για να κυβερνήσετε, του είχατε πει ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί από τους άλλους. Ναι. Γιατί και οι άλλοι, ξέρετε τι μας λέγανε, στους οποίους ασκούσαμε δρυμύτατη την κριτική. Τι θέλετε, κύριε Παπαδάκη, να καταστρέψουμε τη χώρα? Να πούμε όχι στους δανειστές και να καταστρέψουμε τη χώρα? Μα τι το διαφορετικό κάνετε από τους προηγούμενους, δηλαδή? Θα σας πω τι το διαφορετικό εσείς κάνουμε. Εσείς έχετε νευαρημένο παρελθόν, γιατί είχατε υποσχεθεί άλλα πράγματα. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, με επαναφέρετε σε μια περίοδο πριν το Γενάρη του 2015. Όχι. Και... Μα να σας πω το καλοκαίρι του 2015 με το παράλληλο πρόγραμμα. Πού είναι το παράλληλο πρόγραμμα? Να σας πω. Δεν είναι παράλληλο πρόγραμμα το γεγονός ότι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι έχουν δικαίωμα πρόσβαση στα νοσοκομεία και τις οφειλές τους πλέον δεν τους τις ψάχνει η εφορία, αλλά τις πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός? Δεν είναι παράλληλο πρόγραμμα το γεγονός ότι έχουν στηριχθεί εκατοντάδες χιλιάδες σχολικά γεύματα? Δεν είναι παράλληλο πρόγραμμα το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια σειρά από προγράμματα για την καταπολέμηση της ανθρωπιστικής κρίσης? Δεν είναι γιατί έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Δεν είναι γιατί οι προσλήψεις όλες γίνονται με μερική απασχόληση? Με συγχωρείτε τώρα, για να φτάσουμε και σε αυτό. 200 και 300 ευρώ. Μισό λεπτό, ούτε εγώ ζω. Δεν θα σας κάνω, κύριε Παπαδάκη, το ερώτημα αν μπορείτε να ζήσετε με 300 ευρώ το μήνα. Γιατί απαντάω εγώ πρώτος. Όχι, δεν μπορώ να ζήσω. Ναι, ούτε εγώ μπορώ. Δεν εκπροσωπώ εγώ τον ελληνικό λαό και δεν το παίξω ρομπέν των δασών. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω. Απευθυνόμαστε σε κόσμο που ζει με 300 ευρώ το μήνα και 200. Και αν τα έχει. Δίνει αυτή η κυβέρνηση ή δεν δίνει μια μάχη για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων ώστε να ανατρέψει μια κατάσταση η οποία δημιουργεί. Μα αφήστε με να σας απαντήσω κάποια στιγμή. Απαντήστε. Η οποία δημιουργήθηκε από το 2012 μέχρι το 2015. Διότι ξέρετε, όταν η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε μαζί με το Πασόκ την εξουσία μετά τον Ιούλιο του 2000. Σε έχουμε ασκήσει δρυμύτατη κριτική. Αφήστε με, κύριε Παπαδάκη, να μιλήσω. Μιλήστε. Αφήστε με όμως να μιλήσω. Το 2012, λοιπόν, ο μέσος όρος της μερικής απασχόλησης ήταν στο 38%. Όταν παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία, ήταν στο 60% η μερική απασχόληση. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ποιος το επέβαλε αυτό? Το επέβαλε η προηγούμενη κυβέρνηση, αποδιαρθρώνοντας πλήρως το σύστημα ρύθμισης αγοράς εργασίας. Και σας λέω ότι το Μάρτι του 2017 είναι η πρώτη φορά που οι θέσεις μερικής απασχόλησης είναι λιγότερες από τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. 51-49 εχθές ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Εργάνης. Είναι περιτροπή σε εργασία και μερική απασχόληση. Και δεν μπορώ, 49% δεν μπορώ να, δεν 51-49. Σε καμία περίπτωση να πανηγυρίσω. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να θριαμβολογήσω. Όμως, σε μια απόλυτη ισοπαίδωση και σε μια απόλυτη καταστροφολογία δεν μπορώ επίσης να συνενέσω. Λέω ότι εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για την επαναρρύθμιση μιας διαλυμένης αγοράς εργασίας, την οποία να σας θυμίσω ότι δεν τη διέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Να σας θυμίσω ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ αντίθετο. Μεγάλη προσπάθεια. Είχε υποσχεθεί το αντίθετο. Είχε υποσχεθεί ότι θα τη διαλύσει περισσότερο? Όχι. Ότι δεν θα ανεχθεί την περαιτέρω διάλυση. Ναι, και δηλαδή, σας εξηγώ ότι το μόνο που υπάρχει πάρα συνέπεια... πολύ μεγάλη μάχη για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Στην οποία μάχη, κύριε Παπαδάκη, είμαστε μόνοι μας. Απέναντι το ΠΑΣΟΚ, απέναντι η αξιωματική αντιπολίτευση. Να πάμε στις επιχειρήσεις, κύριε Υπουργέ. Να πάμε στις μικρές επιχειρήσεις. Να πάμε στα μαγαζιά που κλείνουν. Ξέρετε γιατί κλείνουν? Γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί αν υπήρχε διαθέσιμο εισόδημα, το μαγαζάκι της γειτονιάς δεν θα κλείνε. Κάθε μαγαζάκι της γειτονιάς που κλείνει οφείλεται στην ανεργία, οφείλεται στους χαμηλούς μισθούς, οφείλεται στις χαμηλές συντάξεις. Και δεν υπάρχει προοπτική για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σας λέω. Ότι εσείς μπορεί να είσαστε αισιόδοξος για λύση, εγώ... δεν είναι αισιόδοξοι οι Έλληνες πολίτες για την αυριανή τους ημέρα. Βάζετε πάλι ξέρετε λόγια τι τον ενδιαφέρει στόμα. Στην οικογένεια. Σας λέω ότι τι θα κάνει αύριο στο σπίτι βάζετε του. Βάζετε πάλι λόγια στο στόμα μου τα οποία δεν έχω πει. Σας λέω
ότι γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια για την επαναρρύθμιση της αγοράς εργασίας. Η κατάσταση, κανένας δεν αρνείται ότι έχει εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες και για την κοινωνία και για τις επιχειρήσεις και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, αυτή η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει μια κατάσταση αβεβαιότητας, η οποία ωστόσο δεν οφείλεται στην ελληνική κυβέρνηση. Κύριε εκπρόσωπε, ξεκίνησα να λέω κάτι για τη φορολογία. Ναι. Γιατί άμα πάμε στα επιμέρους, εσείς δεν είστε και υπουργός σε κάθε τομέα, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι επιμέρους, είναι κοινωνία ολόκληρη, Αντώνη. Εγώ λέω το εξής. Αυτός ο καταιγισμός φορολογίας που υπάρχει και το κυνήγι. Μιλάμε για ανελαίτητο. Για 500 ευρώ και πάνω, 1.327.000 σημειώματα για το 2000 έλεγχο. Για 500 ευρώ και πάνω. Για 500 ευρώ και πάνω κατάσχεση. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής διαδικαστικό. Χωρίς διάκριση, αν είναι αυτός άνεργος ή αν δεν έχει. Ωραία, όλο αυτό το χάλι. Εγώ θέλω να ρωτήσω εσάς, πολιτικά να ρωτήσω. Ο κόσμος δεν ψήφισε τον κύριο Πιτσελή. Μια χαρά είναι άνθρωπος, μια δουλειά κάνει. Ούτε την υπηρεσία, την ανεξάρτητη αρχή. Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ ή αύριο τον ΤΑΔΕ, χτες τον άλλον. Έχετε εσείς ως κυβέρνηση, ως Υπουργείο Οικονομικών, μία δυνατότητα να παρεμβαίνετε για τον τρόπο, τη διαδικασία, τη συχνότητα? Πώς θα πιάσει το πλεόνασμα, Αντώνη? Πώς θα το κάνει? Πώς θα πιάσει το πλεόνασμα? Ή δεν έχετε? Γιατί άμα δεν έχετε, ακούστε, να ξέρουμε ότι είναι ο κύριος. Και αν όλα γίνονται, και να συμπληρώσω το ερώτημα και να απαντήσετε, και αν γίνεται όλα στο όνομα του πλεονάσματος για να πιάσουμε τους στόχους, άρα κυνηγάμε και αυτόν που έχει χρέος 500 ευρώ και πάνω και είναι άνεργος. Αυτό σας κρίνει και μας κρίνει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν στο νόμο συγκεκριμένες προβλέψεις, οι οποίες ατελώς βέβαια προστατεύουν ανθρώπους με χαμηλά εισοδήματα. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πρέπει να σας πω ότι ήταν μία από τις βασικές απαιτήσεις της Τρόικας, ήδη πριν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία το 2015, η ανεξαρτητοποίηση της υπηρεσίας δημοσίων εσόδων. Ξέρετε για ποιο λόγο, κύριε Δελατόλα? Διότι έλεγαν οι δανειστές μας ότι πρόκειται για μια πλήρως διεφθαρμένη υπηρεσία, η οποία υπακούει σε πολιτικές εντολές και δεν κάνει τη δουλειά της με τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε. Και ξεκίνησε η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στα πρότυπα των αντίστοιχων υπηρεσιών της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα, η ανεξάρτητη πια αρχή δημοσίων εσόδων, αυτό το οποίο κάνει είναι να εφαρμόζει τον νόμο. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε δεν είναι να παρεμβαίνουμε ad hoc και περιπτωσιολογικά. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε ως κυβέρνηση είναι να καθορίζουμε τις γενικές αρχές οι οποίες θα ισχύουν για όλους. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις εκ μέρους των δανειστών, κυρίως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά και της Κομισιόν, για διαρκή αυστηροποίηση των ρυθμίσεων που σχετίζονται με οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο. Και ξέρετε ότι το πρόβλημα της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα προφανώς δεν αφορά κατά κύριο λόγο τους ανθρώπους. Γιώργο, μου επιτρέψετε να παρακαλώ, όμως, κύριε Τζανακόπουλε. Σας είπα ότι υπάρχουν οι γενικές αρχές λοιπόν, στον νόμο. Μα μας λέτε για τις γενικές αρχές και εμείς μας κάθε λέμε φορά να δίνουμε μάχη, διότι οι απαιτήσεις εκ μέρους των δανειστών είναι η εκ νέου αυστηροποίηση. Πάμε του, σε αυτές τις απαιτήσεις. Γιατί ειλικρινά, αυτή τη στιγμή καλύπτω το οικονομικό ρεπορτάζ, ναι, και θέλω να μας δώσετε μια ξεκάθαρη απάντηση. Περιμένουμε μείωση συντάξεων το 19. Τώρα μείωση, μετά σε άλλο θέμα. Όχι, είναι σημαντικό κι αυτό. Μείωση συντάξεων 19, μείωση αφορολογήτου το 20. Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς είναι στο τραπέζι? Από τη δική μου πλευρά δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω σχόλια για τα επιμέρους ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι η συμφωνία του Φλεβάρη, η οποία αποτελεί το βασικό περίγραμμα στη βάση του οποίου, εντός του οποίου μάλλον γίνονται αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις, έχει να κάνει με 1% αρνητικά και 1% θετικά μέτρα για το 2019 και 1% αρνητικά και 1% θετικά μέτρα για το 2020. Το ποια θα είναι αυτά θα το ένα είναι οι συντάξεις και τα άλλα είναι τα προλόγητο. Θα ανακοινωθεί επισήμως. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα. Θα ανακοινωθεί επισήμως όταν υπάρξει τελική συμφωνία. Πάντως συντάξεις και απορολόγητο είναι τα δύο μεγάλα. Το δεύτερο πράγμα το οποίο οφείλω να σας πω
είναι ότι επίσης στα θετικά μέτρα θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε επίσημες ανακοινώσεις όταν κλείσει το πακέτο της συμφωνίας. Πάντως για την προστασία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια διαπραγμάτευση εν εξελίξη. Εσείς βεβαίως είστε δημοσιογράφοι και μπορείτε να έχετε τις πηγές σας. Εγώ όμως δεν μπορώ να κάνω σχόλια για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία αυτή τη στιγμή ακόμη δεν έχουν απολύτως συγκεκριμένα. Πάντως για την προστασία των ευπαθών ομάδων και γενικότερα του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί ακόμα και σε μια οικογένεια που ο πατέρας έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει το παιδί, κύριε Υπουργέ, φορολογείται. Θα πληρώσει 10% φόρο δωρεάς γιατί έδωσε στο παιδί του 3 χιλιάρικα γιατί δεν μπορούσε να πληρώσει την εφορία. Για 500 ευρώ και πάνω η εφορία στέλνει σημειώματα. Το οικογενειακό επίδομα το οποίο θα δοθεί μεθαύριο τη Δευτέρα δεν είναι ακατάσχετο. Ξέρετε τι τους κάνουν. Δεινοπαθούν οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που διεκδικούν χρήματα και δεν έχουν πάρει. Φοιτητικό επίδομα, αγνοείται. Επίδομα παραμεθόριων περιοχών, αγνοείται. Καθυστέρηση. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε, παρουσιάζεται μια κατάσταση στην οποία δεν μπορώ σε κάθε περίπτωση να σας απαντήσω. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί όμως. Είναι αυτοί που πρέπει να τους προσέξετε. Είναι η κοινωνία αυτή. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη. Αυτή που σας περιγράφω είναι η κοινωνία. Η αλληλεγγύη, ξέρετε ότι στην Ελλάδα στηρίζει τα χρόνια τα μνημονιακά. Και είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι για όλα αυτά ευθύνεστε μόνο εσείς. Για μένα το μοναδικό που μπορώ να χαρακτηρίσω ότι έχει συνέπεια είναι η ιστορία των μνημονίων. Το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο. Εγώ αν σας κατηγορώ γιατί η ρητορική σας πριν από το καλοκαίρι του 2015 ήταν όλα αυτά εμείς θα τα αλλάξουμε ελληνικέ λαέ. Γιατί αυτοί που σας ψήφισαν δεν ήταν αριστεροί, κύριε Υπουργέ. Δώσαμε, κύριε Παπαδάκη, έναν σκληρό αγώνα, ναι ή όχι. Δεν φαίνεται στον πολίτη. Δεν φαίνεται στον πολίτη. Εγώ δεν φαίνεται στον πολίτη, σας λέω στην καθημερινότητά του δεν φαίνεται. Ξαναπεί ότι αυτό το ψωνίζει πιο ακριβά, πληρώνει περισσότερα. Εγώ αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές είναι ότι θα πρέπει να συγκρίνουμε την κατάσταση με αυτό το οποίο θα συνέβαινε. Και μπορώ με βεβαιότητα να σας πω ότι αν δεν είχε υπάρξει η πολιτική αλλαγή του 2015, πολλά πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα για την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι δεν θα είχαν πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία. Μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό δεν που θα λέτε. Υπήρχε πρόγραμμα ανθρωπιστικής κρίσης, θα είχε καταργηθεί πλήρως η προστασία της πρώτης κατοικίας, θα είχε επιβληθεί η ρήτρα μηδενικού ερήματος. Άρα προστεί λοιπόν ο αγώνας, προστεί λέω, ο αγώνας της αντίστασης προς το Δουνουτού και το Σόιμπλε, αφού αν δεν τα υπογράψετε όλα θα καταστραφούμε. Αυτό που λέτε είναι αντιφατικό. Δεν είναι λέτε ότι αν δεν υπογράψουμε αυτά που μας ζητάνε θα καταστραφεί η χώρα. Δεν είπα αυτό. Σας είπα ότι πρέπει μέσα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να γίνουν και από τη δική μας μεριά κάποιες υποχωρήσεις, διότι από την Γερμανία και από την Ολλανδία έχει τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση του προγράμματος η συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτό δεν σημαίνει ότι στα επιμέρους ζητήματα δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε το περίγραμμα των συμφωνιών. Άρα περιμένουμε μέτρα αντίμετρα. Ακούστε, κύριε Παπαδάκη, 4,5 δισεκατομμύρια ζήταγε το Δουνουτού. Για 1,5 χρόνο, διότι προσέξτε, άκουσα από διάφορους κοινοβουλευτικούς της Νέας Δημοκρατίας να λένε ότι ο λόγος για τον οποίο μεγαλώνει ο λογαριασμός είναι επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις στην αξιολόγηση. Εδώ πρόκειται είτε για άγνοια είτε για συνειδητό ψέμα. Διότι θα έπρεπε να γνωρίζουν όσοι επικαλούνται την. Ο κ. Σκουλιαράκης είπε πρώτος πάντως. Όσο καθυστερεί η διαπραγμάτευση είναι χειρότερο για την οικονομία. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Εντελώς διαφορετικό. Από το ότι οι δανειστές θα ζητήσουν περισσότερα μέτρα επειδή περνάει ο χρόνος. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ζητήσει τα συγκεκριμένα μέτρα ήδη από το Δεκέμβρη του 2015. Επομένως, είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα αυτά τα οποία. Άρα είμαστε. Να ρωτήσω κάτι. Να πούμε και αντιπολίτευση... για νόμο Παρασκευόπουλο ναι, και τέτοια. Ένα ερώτημα και μετά για τον Παρασκευόπουλο. Η αντιπολίτευση ζητάει σύσσωμη σχεδόν να φύγετε. Λογικό είναι. Δουλειά της είναι. Πολιτική θέση έχει. Θέλει να φύγετε. Στην άρθρα ίδιοι. Σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αξιωματική. Εσείς γιατί πολλές φορές δίνετε ένα χαρακτήρα συνωμοσίας σε αυτή την απέτηση, η οποία μπορεί να εκφράζεται και με τη συνεργασία που θέλει να έχει ο Μητσοτάκης με τις συναντήσεις που κάνει. Από τη δική μου πλευρά κανένα χαρακτήρα συνωμοσίας δεν έχω δώσει. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ βρίσκονται σε μια στρατηγική συμπόρευση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και νομίζω ότι καλώς κάνουν και συναντώνται, καλώς κάνουν και παρουσιάζουν την πολιτική του πλατφόρμα ο καθένας στον ελληνικό λαό, έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να μπορέσει να κρίνει. Δηλαδή η πολιτική πλατφόρμα της Νέας Δημοκρατίας, το πολιτικό της σχέδιο, είναι ένα σχέδιο σοκ και δέους, το οποίο
καλώς κάνει και το παρουσιάζει στον ελληνικό λαό. Δεν έχω κανένα τέτοιο συνωμοσιολογικό. Με αφορμή την επικαιρότητα και τον νόμο Παρασκευόπουλου περί αποσυμφόρησης των φυλακών, αποδείχθηκε ότι πολλοί οι οποίοι έχουν διαπράξει αξιόπινες πράξεις, εκτείοντας ένα πολύ μικρό μέρος της ποινής τους, βγαίνουν και ξανακάνουν τα ίδια. Στο Φάληρο είδατε τι ακριβώς έγινε. Ναι, κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, θα σας απαντήσω γι' αυτό πάρα πολύ σύντομα και δεν θα κάνω περαιτησότερα σχόλια. Τέτοιοι νόμοι περί αποσυμφόρησης των φυλακών ψηφίζονται στην Ελλάδα από το 1917. Ο πρώτος νόμος ήταν 8-11 του 1917. Είναι μια πάγια πρακτική για την αποσυμφόρηση των φυλακών, είτε με εφάπαξ εφαρμοζόμενες, είτε με πάγιες διατάξεις. Δεν είχαμε αυτή τη μορφή του εγκλήματος όμως. Για μείωση της ποινής. Δεν είχαμε αυτή τη μορφή του εγκλήματος, όπου για 5 ευρώ σκοτώνει ο άλλος. Χθες είχαμε το βράδυ δύο φόνους, κύριε Υπουργέ. Δύο φόνους στο κέντρο της Αθήνας. Κύριε Παπαδάκη. Φταίει ο κ. Παρασκευόπουλος για τους φωνούς. Δεν είπα ότι φταίει ο κ. Παρασκευόπουλος. Ούτε σας είπα να γεμίσετε την Ελλάδα. Διότι ξέρετε, όταν πετάμε μέσα στον κουβά μια σειρά από γεγονότα, τα ανακατεύουμε και στη συνέχεια τα παρουσιάζουμε ως γεγονότα που, που οφείλονται σε πολιτικές. Δεν αισθάνονται ασφαλείς οι Έλληνες πολίτες, κύριε Υπουργέ. Εντάξει. Και μάλιστα όταν τα επιχειρήματα έρχονται από ανθρώπους, θα το πω και αυτό και ας λαϊκίσω και ας μου πείτε ότι λαϊκίσω. Και όταν τα επιχειρήματα δεν αφορά εσάς προσωπικά. Τα επιχειρήματα, τα αντεπιχειρήματα έρχονται από ανθρώπους που έχουν 2 και 3 αστυνομικούς και τους φυλάνε. Να. Και ο άλλος έτρεξε, ξέρετε τι έγινε στο Φάληρο. Επειδή λέει, ήταν σίγουρος ότι αν έπαιρνε τηλέφωνο θα καθυστερούσαν να έρθουν. Μιλάω για την περίπτωση του ληστή που ήταν κρυμμένος στην τουλάπα. Ξέρεις τι έκανε, Αντώνη. Τρέχοντας έφυγε και πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Λέει πιο γρήγορα θα έρθει. Οι αστυνομικοί λένε ότι δεν έχουμε διαθέσιμο προσωπικό. Ή είμαστε σε σταθερούς στόχους ή φυλάμε πρόσωπα που νομίζουν ή πραγματικά μπορεί να κινδυνεύουν. Από την άλλη όμως πλευρά έχουμε το κοινό έγκλημα το οποίο έχει πάρει άλλη μορφή. Δεν μπορώ να τα βάλω εγώ μόνο με την αστυνομία. Ακούστε, πρέπει να το δείτε. Μια μεγάλη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή πριν από κάποιο διάστημα, όπου μετά από πρωτοβουλία μάλιστα του κ. Μητσοτάκη, όπου ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα στατιστικά στοιχεία, πέρα από την περιπτωσιολογία και πέρα από την εκτυφλωτική προφάνεια των γεγονότων, τα στατιστικά στοιχεία για το 2016. Και αυτό το οποίο αποδεικνύεται από τα στατιστικά στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας είναι ότι και η ελληνική αστυνομία έχει γίνει πολύ πιο αποτελεσματική σε ό,τι αφορά την εξάρθρωση μεγάλων εγκληματικών οργανώσεων και ότι το κοινό έγκλημα. Δεν αποδεικνύεται από τα γεγονότα πάντως. Αφήστε, κύριε Παπαδάκη, δεν θα σχολιάσω περαιτέρω. Αλλά και ότι το κοινό έγκλημα, έτσι όπως το ονομάζουμε, δεν έχει αυξηθεί τα 3 τελευταία χρόνια στη χώρα. Είναι ούτε άλλα τα χαρακτηριστικά του, σας λέω κύριε Υπουργέ. Σας λέω είναι άνθρωποι αδίστακτοι που για 100 ευρώ και 50 και 20 ευρώ σκοτώνουν ανθρώπους. Χθες σας λέω στο βράδυ στο κέντρο της Αθήνας είχαμε 2 δολοφονίες. Η μία πριν από καιρό είχε γίνει και άρα, τον βρήκανε. Ουσιαστικά λέτε ότι δεν θα αλλάξει ο νόμος Παρασκευόπουλου, αυτό μας λέτε. Αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εγώ αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές πριν από τον νόμο Παρασκευόπουλου είχε οδηγήσει σε αλλεπάλληλες καταδίκες της ελληνικής πολιτείας από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ήμασταν αναγκασμένοι ως κυβέρνηση να πάρουμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε. Η πίεση που θα δεχόσαστε αναμενόμενη. Εντάξει. Εκείνο το οποίο εμείς ως έτσι κλείνοντας, όταν έχουμε πρόσωπα που μπορούν να μεταφέρουν και έχετε την ευθύνη ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ότι η κοινωνία, ξέρετε, δεν μπορεί να κάνει μεγάλες αναλύσεις, δεν μπορεί να μείνει σε κουτάκια και αριθμούς, ζει την καθημερινότητά της και την βιώνει με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, κύριε Υπουργέ. Εάν δεν περάσουν στην κοινωνία μέρος από αυτά που λέτε, θα έχετε την ίδια τύχη που είχαν και οι προηγούμενοι. Γιατί και οι προηγούμενοι με τα μνημόνια τι μας λέγανε? Μας λέγανε για προσδοκίες, μας μιλάγανε για προσδοκίες. Κύριε Παπαδάκη, δεν νομίζω ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύγκριση στις διαπραγματευτικές προσπάθειες αυτής της κυβέρνησης. Μένουμε στην αισιοδοξία σας. Αυτά γίνονταν από το 2010 μέχρι το 2014. Μένουμε στην αισιοδοξία σας ότι στο αυριανό Eurogroup. Επιμένετε, σας λέω. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες. Αισιόδοξο. Η δουλειά μου δεν είναι ούτε να είμαι αισιόδοξο. Δεν πρέπει να μεταφέρουμε στον κόσμο μια αισιόδοξη. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν πιθανότητες, αρκετές πιθανότητες, πολλές πιθανότητες για την επίτευξη μιας λύσης και μιας θετικής εξέλιξης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ που για αρκετό χρόνο.